Θα παρακαλούσαμε να προσέλθει στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό ο Δήμαρχος Δυτικής Άμμου, ο κύριος Αλέξανδρος Λιμπέρης. Εκλεκτή προσκεκλημένη, κύριε Βουλευτά, θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω όλους στον τόπο μας και να θυμίσω ότι βρισκόμαστε σε ένα νησί με πολύ βαριά ιστορία, σε ένα νησί που το περπάτησε ο Πυθαγόρας, ο Επίκουρος, ο Αρίσταχος και μας έχουν αφήσει μια τεράστια παρακαταθήκη και μια βαριά κληρονομιά. Ένα νησί με βαριά ιστορία, με πολύ μεγάλο παρελθόν, αλλά και με ένα παρόν και ένα μέλλον. Ένα παρόν και ένα μέλλον για το οποίο αγωνιζόμαστε όλοι, κοινωνία, τοπική αυτοδιοίκηση, κυβέρνηση, όλοι οι θεσμοί παλεύουμε γι' αυτό το παρόν και γι' αυτό το μέλλον. Το συνέδριό σας συμβάλλει και αυτό στο να έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε και το παρόν και το μέλλον, γιατί μιλάμε για μακροζωία, αλλά μακροζωία με ευζωία. Πολλά χρόνια, αλλά καλά χρόνια. Σε αυτό λοιπόν, σε αυτή τη συμβολή θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές, να ευχαριστήσω κυρίως εσάς και να αναφερθώ λίγο στα δεδομένα, τα σημερινά δεδομένα. Είναι θέματα τα οποία είναι έξω από το συνέδριο, αλλά μια και έχουμε αρκετούς προσκεκλημένους έξω από τη ΣΑΜΟ και μια και το συνέδριο βγαίνει έξω από τα σύνορα της ΣΑΜΟ, πρέπει να πούμε στην υπόλοιπη Ελλάδα τι γίνεται εδώ και πώς νιώθουμε εμείς. Θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι νιώθουμε σιγουριά, ότι νιώθουμε αυτοπεποίθηση, ότι έχουμε εμπιστοσύνη και στην κυβέρνηση και τη σημερινή, αλλά και διαχρονικά πιστεύουμε ότι τα νησιά μας είναι εξοπλισμένα, έχουν τη φροντίδα της κυβέρνησης, έχουν τη φροντίδα του κράτους και δεν φοβόμαστε, διότι πολλές φορές μας ρωτάνε και μας λένε πώς νιώθετε εκεί, πώς είστε εκεί. Είμαστε μια χαρά, δεν φοβόμαστε και δεν προκαλούμε, αλλά δεν προκαλούμαστε κιόλας. Αν κάποιοι νομίζουν ότι τα νησιά μας είναι εύκολη υγεία, ας έρθουν να δοκιμάσουν. Αυτό δεν επηρεάζει εμάς, επηρεάζει όμως όσους βλέπουν τα νησιά μας και όσοι βλέπουν τη ΣΑΜΟ. Όταν οι γονείς θέλουν να γράψουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο, προβληματίζονται και λένε θα το στείλω στη ΣΑΜΟ, που πιθανόν θα το στείλω στη ΣΑΜΟ, που δεν ξέρουμε τι ξημερώνει αύριο. Ξημερώνουν καλές μέρες και θα συνεχίσουν οι μέρες να είναι καλές. Εμείς δώσαμε αγώνα σε πολλά επίπεδα. Ξεπεράσαμε σεισμούς, ξεπεράσαμε πανδημίες, ξεπεράσαμε προβλήματα. Δουλεύουμε όλοι μαζί και θα δουλέψουμε όλοι μαζί για αυτό το παρόν και για αυτό το μέλλον του τόπου. Εγώ θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές, διότι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το συνέδριο αυτό μας και θέλω να πω ότι είμαστε υπερήφανοι που έχουμε ένα τέτοιο αξιόλογο βουλευτή. Δεν θα τον κρίνω σαν πολιτικό που είναι άξιος πολιτικός, αλλά σαν επιστήμονα ο οποίος πήρε αυτή την πρωτοβουλία και διοργανώνεται αυτό το συνέδριο που τιμά τη ΣΑΜΟ, τιμά τον τόπο μας, τιμά την ιστορία μας. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία.